Η Peugeot είναι η πρώτη εταιρεία που διέθεσε αμιγώς ηλεκτρικό crossover στην αγορά της Ευρώπης. Το 2008 ακολουθεί τη λογική της εταιρείας για τα ηλεκτρικά, που θέλει την αίσθηση αλλά και την όλη εμπειρία οδήγησης να μην διαφέρει από τα συμβατικά μοντέλα. Όπως και στο 208, ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται στη θέση του θερμικού και κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω ενός κυβωτίου μονής σχέσης. Η υποδύναμη είναι στους 136 ύπους και η ροπή στα 26 κιλά. Η επιτάχυνση σε σχέση με τη βενζίνη των 130 ύπων είναι καλύτερη, με τα 0-100 να έρχονται σε 8,5 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία, χάρη και στις μπαταρίες των 50 κιλοβατορών, μπορεί να φτάσει εύκολα πάνω από 300 χιλιόμετρα. Η κύληση είναι κορυφαία. Η απουσία θορύβου αλλά και κραδασμών σε συνδυασμό με την καλή ηχομόνωση βελτιώνουν την άνεση των επιβατών. Η ανάρτηση είναι κάπως πιο σωστή σε ρύθμιση για να διαχειριστεί τα 300 κιλά επιπλέον βάρους. Το εσωτερικό της έκδοσης GT-Line είναι πολύ εντυπωσιακό. Καθίσματα, φωτισμός αλλά και υλικά δίνουν premium χαρακτήρα στο αυτοκίνητο. Το iCockpit δεν είναι ιδανικό, μιας και δύσκολα θα βρεις τη θέση που σου επιτρέπει να δεις ολόκληρο τον πίνακα οργάνων. Οι χώροι των επιβατών είναι άνετοι και ίδιοι με το συμβατικό, με το port bagage να έχει χάσει 29 λίτρα και να είναι πλέον στα 405. Από τη θέση του οδηγού δύσκολα θα καταλάβεις το έξτρα βάρος. Η αίσθηση που δίνει είναι θετική και θυμίζει χαμηλότερο και πιο ελαφρύ αυτοκίνητο. Εντός πόλης είναι αρκετά στο στοιχείο του, μιας και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προορίζονται κυρίως για τις πόλεις. Το ταξίδι θα χρειαστεί σωστό προγραμματισμό για φόρτιση, κάτι που είναι σίγουρα πιο αγχωτικό από τον απλό ανεφοδιασμό σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Η Peugeot, παρά το γεγονός ότι επενδύει στα ηλεκτρικά, το κάνει με έναν τρόπο διαφορετικό, προσπαθώντας να μην αλλάξει τον χαρακτήρα των αυτοκινήτων της απότομα και να τρομάξει το αγοραστικό κοινό. Το E2008 είναι φιλικό προς το χρήστη και δεν χρειάζεται προσαρμογή στον τρόπο οδήγησης. Σίγουρα είναι ένα όμορφο και πρακτικό SUV για την πόλη και μικρά ταξίδια, με την τιμή βέβαια να ξεκινά από τα 36.900 ευρώ.